Κυρίες και κύριοι, σε 12 απλές λέξεις νομίζω ότι αποτυπώνεται η συνολική εξέλιξη του πολιτισμού στον πλανήτη μας. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι, στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα. Οι ίδιες λέξεις όμως περιγράφουν και ένα διαρκές στίχημα για κάθε κοινωνία. Γιατί 70 ολόκληρα χρόνια από την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το πρώτο της άρθρο παραμένει ζητούμενο. Όχι μόνο γιατί η ελευθερία και η αξιοπρέπεια εξακολουθούν να διώκονται σε πολλούς τόπους, αλλά και γιατί ό,τι αποκαλούμε δικαιώματα αποτελεί μέγεθος του οποίου η παρουσία συναρτάται με τη δυναμική του. Υπάρχει μόνο αν διαρκώς διευρύνεται. Είναι συνεπώς πεδίο όπου δοκιμάζεται η πρόοδος μέσα στους αιώνες. Η οργανωμένη ζωή των ανθρώπινων κοινοτήτων αλλάζει και μαζί της εξελίσσεται και η προστασία των ατομικών μας δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα είναι το ανάχωμα της μειοψηφίας απέναντι στην κυριαρχία της πλειοψηφίας. Από την άποψη αυτή, λοιπόν, αποτελούν και δείκτη ανάπτυξης της ίδιας της δημοκρατίας. Είναι αλήθεια ότι στο πέρασμα του χρόνου μεσολάβησαν πολλά βήματα. Ο σεβασμός των ατομικών δικαιωμάτων είναι ήδη υποχρεωτικός από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και στην Ελλάδα ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, που από το 2005, με τόλμη τότε, εισήγαγε την απαγόρευση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας. Σήμερα, μάλιστα, η πατρίδα μου και πάλι με την παράταξή μας στην κυβέρνηση πρωταγωνιστεί διεθνώς στην προστασία των ανήλικων προσφύγων. Και για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει ως πρόεδρο της Δημοκρατίας μια γυναίκα και νομικό, περήφανη για τους αγώνες της υπέρ των δικαιωμάτων. Ωστόσο, αν χθες κάναμε βήματα, σήμερα απαιτούνται τομές. Στην Ήπειρό μας, 8 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι έχουν υποστεί άδικη μεταχείριση στη δουλειά τους. Όπως και στην Ελλάδα, ένας στους 4 δηλώνει ακόμα πως δεν θα αισθανόταν άνετα έχοντας συνάδελφο ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο. Και ας σημειωθεί ότι οι διακρίσεις πλέον δεν είναι μόνο οι ορατές, προσλήψεις και οι απολύσεις, τυχόν μισθολογικές διακυμάνσεις, αλλά και έμεσες. Λεκτική βία, η απειλή, η παρενόχληση, ο αποκλεισμός από μια προαγωγή, ακόμα και ο λόγος ή το βλέμμα που απευθύνουμε στο διπλανό μας. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, αναδεικνύουν την επίκαιρη σημασία του συνεδρίου σας. Η ευημερία μέσος διαφορετικότητας είναι μια πρόκληση για την πολιτική τάξη και τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα. Χωρίς αυτή, όλες οι κοινωνίες και οι οικονομίες θα μείνουν στάσιμες. Ως φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στην ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες για όλους. Γι' αυτό και δεν ισοπεδώνω τις ξεχωριστές προσωπικότητες πίσω από το γενικόλογο όρο λαός. Επιλέγω τη λέξη πολίτης, γιατί ακριβώς θεωρώ ότι καθώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι, πρέπει να βρίσκουμε τους ίδιους δρόμους ανοιχτούς προς την πρόοδο. Στον πολιτισμό μας δεν έχουν θέση οι διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, γλώσσας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητος φύλου. Μόνο έτσι, κάθε άτομο θα μπορεί να αναπτύσσει τις μοναδικές του αρετές. Αλλά και το σύνολο θα μπορεί να γεύεται με τη σειρά του το απόσταγμα όλων των διαφορετικών καρπών του. Ο αγώνας λοιπόν για ισότητα στη διαφορετικότητα είναι πρώτα απ' όλα αγώνας για κοινωνική ισότητα και ευημερία. Ως Πρωθυπουργός, γνωρίζω επίσης ότι οι πρωτοπόρες σκέψεις, όσο αναγκαίες και αν είναι, συναντούν συχνά αντιστάσεις. Οι κοινωνίες άλλωστε μοιάζουν με μεγάλους ιρμούς που απαιτούν δεξιοτεχνία στις στροφές, ώστε να παραμένουν ενιαίοι στις ράγες τους. Αυτό όμως δεν με απομακρύνει από τις θεμελιώδεις αρχές μου. Θεωρώ ότι η δημοκρατία προχωρά με βάση τη θέληση των πολλών, αλλά και την προστασία των λίγων. Και ότι η ανοιχτή οικονομία προσφέρει σε όλους, μόνο αξιοποιεί όλους. Μεταρρυθμίσεις στη χώρα λοιπόν θα συνεχιστούν. Ασφαλώς με προσοχή, ώστε καμία υπερβολή να μην αμφισβητεί τη συνοχή, με ευαισθησία, ώστε τα δικαιώματα να κατακτούν την ουσία χωρίς να εξαντλούνται στη διαδικασία. Αλλά και με επιμονή, ώστε αυτά να διευρύνουν την εμβέλειά τους, εμβαθύνοντας και την ποιότητά τους. Αγαπητοί σύνεδροι, ανάλογες ευθύνες πάντως καλούνται να υπηρετήσουν και οι επιχειρήσεις, καθώς η εργασία είναι μοχλός καθημερινής ζωής. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήδη στο χώρο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο όρος inclusive employer, που στα ελληνικά θα μεταφράζαμε, όχι και πολύ δόκιμα, ως συμπεριληπτικό εργοδότη. Οι συμπεριληπτικές λοιπόν επιχειρήσεις είναι συνήθως νεοφυείς, με εργαζόμενους πιο μικρής ηλικίας, εντός αγωγικών αμόλυντους από τις διακρίσεις του παρελθόντος.
είναι όμως και μεγάλες πολυεθνικές, που δρώνοντας σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, έχουν διαπιστώσει ότι η επιτυχία κρύβεται όχι στους διαχωρισμούς, αλλά στις δημιουργικές συνθέσεις. Αυτές θα έλεγα ότι αποτελούν τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς κοινωνική αρμονία, την οποία μόνο ο αλληλοσεβασμός εξασφαλίζει. Όπως δεν υπάρχει και παραγωγή δίχως συνεργασία των εργαζομένων, ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα, γλώσσα, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου. Αυτή, θα έλεγα, είναι η πηξίδα στον δρόμο του 21ου αιώνα. Μια ατμόσφαιρα ισότητας και ανοχής στην κοινωνική και οικονομική ζωή ενός τόπου, τον καθιστά ελκυστικό για στελέχη από όλο τον κόσμο. Πλουτίζει τη ζωή του και αντιστρέφει τις ροπές από τα προβλήματα όπως το brain drain, που τόσο απασχολεί την Ελλάδα και την επιχειρηματικότητά της. Με λίγα λόγια, η διαφορετικότητα στην κοινωνία και στην εργασία αποτελεί προστιθέμενη αξία και για τις δύο. Φίλες και φίλοι, όλοι συμφωνούμε ότι τα στερεότυπα ακόμα αντιστέκονται στην πρόοδο. Όσοι βρίσκονται λοιπόν σε θέσεις κομβικές, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, καλούνται να συστρατευθούν εναντίον τους με συγκεκριμένες αποφάσεις και πράξεις, αλλά και με συμπεριφορές, όπως και με εμβληματικά προωθητικά παραδείγματα. Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος, υποστηρίζω την αξία να καθιερωθεί θέση υπευθύνου στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παρακολούθηση τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εργασιακό περιβάλλον. Και είμαι έτοιμος να συμβάλλω στη διαμόρφωση μιας ειδικής ατζέντα με έμφαση στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι στο επιτελείο μου περιλαμβάνονται και μέλη της. Θα περιμένω τέλος με ενδιαφέρον τα πορίσματα του συνεδρίου σας, προσδοκώντας ότι αμέσως μετά μια διεθνής ομάδα εργασίας θα αναλάβει τις περαιτέρω δράσεις. Μέχρι τότε, ας μας οδηγεί η σοφή σκέψη του Δημόκρητου, τον οποίον επιτρέψτε μου να επικαλεστώ στα αρχαία ελληνικά, «Ανθρώπης πάση, ταυτό αγαθών και αληθές. Ιδί δε, άλλο άλλο». Για όλους τους ανθρώπους δηλαδή, το καλό και το αληθινό είναι το ίδιο. Αυτό που μας ευχαριστεί όμως, είναι διαφορετικό στον καθένα. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και καλή επιτυχία στο συνέδριο.